Καλημέρα, ό,τι πράγμα. Πείτε καλημέρα, παιδιά. Καλημόρνη. Καλημόρνη. Καλημέρα. Θέλει εδώ ο Βασίλης καφεδάκι. Πρέπει να πιούμε καφέ, να στανιάρουμε για να ξεκινήσουμε το τελευταίο μας ταξιδάκι μέχρι Βερολίνο 4 ώρες. Και μπορούμε να πούμε ότι εχθές εδώ που περπατούσαμε. Βεβαίως. Στην Πράγα χθες το βράδυ, είδαμε οπαθούς ομάδων χόκεϊ με μπλε και με κόκκινα. Το οποίο πηγαίνανε και πήραν πίσω στο ίδιο μαγαζί. Έτσι. Αυτή η απολύτιστη. Αυτή. Η απολύτιστη. Φεύγουμε από Πράγα. Βενζίνη να βάλουμε. Ναι, θα βάλουμε. Η οποία είναι πανέμορφη, πανέμορφη είναι η Πράγα, καταπληκτική. Είναι υπέροχη. Και πάμε σε 4 ώρες, θα είμαστε στον τελικό μας προορισμό στο Βερολίνο. Βερολίνο ερχόμαστε με όλη την ομαδάρα του Sportal. Θέλω να μου πεις το πρόσωπο του Final Four του φετινού. Το πρόσωπο του Final Four. Έχει πάρα πολλούς λόγους, είναι ο Kendrick Nunn. Όλο αυτό το hype που υπάρχει γύρω από το όνομά του, οι εμφανίσεις που έκανε, οι προσδοκίες που υπάρχουν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Διαφωνώ κάθετα. Κι εγώ θα μπορούσα να πω το ίδιο. Αλλά συμφωνώ με τον Αν. Ναι. Ωστόσο δεν είναι ο Κώστας Λούκας. Είναι ξεκάθαρο ο Κώστας Λούκας για μένα. Γιατί έχει κάνει αυτή τη μεταγραφή που έχει κάνει το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Οπα. Γιατί έχει 12 με το φετινό. Ναι. 12 παρουσίες σε Final Four. Γιατί αμφισβητήθηκε πάρα πολύ από πολλούς. Ειδικά στο ξεκίνημα τη σεζόν για το αν έκανε σωστά που πήγε στο Παναθηναϊκό. Και είναι εκείνος που και ο Αταμάν παραδέχεται ότι όταν τα βλέπω δύσκολα αφήνω την μπάλα και τα πάντα στα χέρια του Κώστα και αυτός ξέρει από τέτοιες διαδικασίες και από Final Four. Ωραία, επειδή αυτοί δεν θα σταματήσουν ποτέ, το παίρνω πάνω μου. Πάμε να λέμε σε λίγο. Παιδί, γέμισε το! Μάθε τέχνη και άστινα. Και άμα πεινάς, πιάστηνα. Εύκολο είναι. Εντάξει, φίλε, έχουμε βάλει 500 φορές βενζίνη. Άντε ρε. Να σας καθαρίσω και το τζάμι. Ναι, βέβαια, χρειάζεται γιατί θέλουμε καθαρά πλάνα. Οκ. Αφού περάσαμε το ομορφότερο χωριό ίσως της Γερμανίας, της Τσεχίας, μπήκαμε Γερμανία. Τσεχογερμανία. Μπήκαμε Γερμανία, υπέροχο χωριό, είναι καταπληκτικό, ακόμα δηλαδή είναι υπέροχο και μετά την Τσεχία είναι υπέροχη όλη η διαδρομή. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε, αρκεί να δείτε τα πλάνα που έχει τραβήξει ο Νίκος για να καταλάβετε γιατί ομορφιά... Ναι, η αλήθεια δεν περιγράφεται, δηλαδή και τώρα. Γιατί ομορφιά μιλάμε. Επιβεβαιώνω. Δώσε ένα πλάνο, ρε σκηνοθέτη. Ορίστε, όλο για σας, σαν να είστε συνοδηγοί στο road trip. Εδώ λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε τώρα, το έχουμε εδώ και καμιά δεκαριά χιλιόμετρα, μέσα από χωριά, με πολύ γραφικά σπιτάκια. Τι θυμάσαι από Final Four στο Βερολίνο? Καταρχάς, είδαμε την καλύτερη ομάδα που έχουμε δει από τα τελευταία 30 χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς, του Διαμαντίδη, του Σπανούλη, του Γιασικεβίτσιους, του Πέκοβιτς, του Μπατίς, του Τσαρτζαρί, του Χατζιβρέτα, του Ντρού Νίκολας, του Φώτσι. Ήταν μια υπέροχη ομάδα που δικαίως έφτασε στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 2009, αλλά είναι ίσως το καλύτερο Final Four που έχουμε δει, με 4 πάρα πολύ καλές ομάδες. Ήταν πάρα πολύ δυνατός και ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα καλάθι και τον ημιτελικό και τον τελικό απέναντι στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας που ήταν επίσης του Σισκάουσκας. Ναι, μια καταπληκτική ομάδα. Αυτά από μια υπέροχη πόλη στην οποία θα φτάσουμε σε 2,5 ώρες που φιλοξενεί και πάλι το Final Four και ελπίζουμε να έχει ίδια ελληνική κατάληξη, να επιστρέψουμε δηλαδή στην Αθήνα με την κούπα είτε στα χέρια του είτε στην Αθήνα, Σλούκα, είτε στον Πειραιά. Στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Βασίλη, πού είμαστε? Κάπου έχει κρύο είμαστε, ναι. Οπότε ας βάλω τη ζακέτα μου. Βάλε ζακέτα. Είμαστε Uber Arena, παιδιά, φτάσαμε Βερολίνο. Μετά από πάρα πολλές ώρες στο δρόμο, πολλά χιλιόμετρα, ξεκινήσαμε Δευτέρα πρωί από Ηράκλειο Αττικής και Sportal.gr για να είμαστε Τετάρτη μεσημέρι, φτάσαμε λίγο νωρίτερα. Στο γήπεδο που θα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τις επόμενες μέρες. Είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε
Και είμαστε, νιώθω ξεκούραστος ρε φίλε. Ναι, ήταν πολύ smooth η διαδρομή. Ναι, ήταν ωραία εμπειρία. Ήταν. Να δούμε πώς θα γυρίσουμε βέβαια. Ελπίζουμε, και με την ψυχολογία κιόλας. Ελπίζουμε με ευρωπαϊκό ελληνικό. Mm-hmm.